Ασυνείδητος εγκέφαλος. Σήμερα το θέμα μας είναι ο ασυνείδητος εγκέφαλος. Θα μιλήσουμε για το τι είναι ο ασυνείδητός μας εγκέφαλος, γιατί έχει δύναμη πάνω μας, τι είδους δύναμη έχει, με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δύναμη προς όφελός μας. Με ποιο τρόπο δηλαδή μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τη δύναμή του. Θέλω να φανταστούμε πως το 3% των λειτουργιών μας εκτελείται από τον συνειδητό μας εγκέφαλο. Το 3%. Το υπόλοιπο 97% είναι ο ασυνείδητός μας εγκέφαλος. Οι ασυνείδητές μας λειτουργίες, οι αυτόματες λειτουργίες, το αυτόνομο νευρολογικό σύστημα. Για παράδειγμα, δεν σκεφτόμαστε το πώς θα κάνουμε την πέψη της τροφής μας, σωστά? Ή δεν σκεφτόμαστε το να πάρουμε αναπνοή, τώρα θα πάρω αναπνοή. Ούτε δίνουμε εμείς συνειδητή εντολή στην καρδιά μας να χτυπήσει, σωστά? Όλα αυτά είναι λειτουργίες του ασυνείδητου μας εγκεφάλου, του ασυνείδητου κομματιού του εγκεφάλου μας. Και ευτυχώς. Ο αυτόματος πιλότος λοιπόν του εγκεφάλου μας είναι ο ασυνείδητος εγκέφαλος. Οι συνήθειές μας. Το τι έχουμε μάθει. Το τι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε. Το πώς έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε. Το να έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε με τον Α ή τον Β τρόπο. Όλα αυτά είναι κομμάτια του ασυνείδητου εγκεφάλου. Η δύναμη του ασυνείδητου εγκεφάλου μας είναι εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τη δύναμη του συνειδητού μας εγκεφάλου. Κι όμως, περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν την αξία του, τη δύναμή του και ούτε ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιήσουν. Ο στόχος μας είναι ουσιαστικά να εκπαιδεύσουμε το συνειδητό μας κομμάτι στη νέα αυτή γνώση που παρουσιάζουμε σήμερα, ώστε να οδηγήσει, να διευθύνει τα ασυνείδητα κομμάτια του εγκεφάλου μας, ώστε και αυτά με τη σειρά τους να συμμετάσχουν στο να φέρουμε στη ζωή μας την επιτυχία, την αυθονία, την ευημερία, την πληρότητα. Συνήθως προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας τις υποθέσεις μας, χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζουμε δύναμη της θέλησης ή τη σκληρή δουλειά, τη σκληρή προσπάθεια, τον αγώνα. Έτσι προσπαθούμε να φέρουμε σε πέρας τις υποθέσεις μας. Όμως, αν έχετε παρατηρήσει, πολλές φορές, όσο και αν προσπαθούμε να καταφέρουμε κάτι, στην πραγματικότητα, αν αυτό το κάτι δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τα συστήματα που υπάρχουν στον ασυνείδητό μας εγκέφαλο, αν αυτό το κάτι πάει κόντρα ή είναι σε αντίθεση με τα συστήματα, με τα προγράμματα του ασυνείδητού μας εγκεφάλου, τότε δεν θα το καταφέρουμε ποτέ. Φαίνεται περίεργο, έτσι? Φαίνεται περίεργο το ότι τελικά η σκληρή δουλειά δεν είναι αυτή που μας οδηγεί στο να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε. Κι όμως έτσι είναι. Φανταστείτε πως το 3% του συνειδητού μας εγκεφάλου, δηλαδή η δύναμη της θέλησης, αυτό που λέμε το θέλω πολύ, θα εξασκήσω τη δύναμη της θέλησής μου και τη σκληρή δουλειά και θα τα καταφέρω. Αυτό λοιπόν το 3% δεν μπορεί να καταφέρει να νικήσει το 97%. Το ότι κάτι το θέλεις πολύ να γίνει ή να συμβεί και δουλεύεις σκληρά για αυτό, για να το πετύχεις, αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Αν αυτό που θέλεις δεν έχει τη σωστή υποδομή, τη σωστή βάση στον ασυνείδητό σου εγκέφαλο, όσο σκληρή δουλειά
Και αν κάνεις, δεν θα γίνει. Δεν θα το καταφέρεις. Δεν θα το πετύχεις. Χωρίς σωστή υποδομή, αυτό που ονειρεύεσαι ουσιαστικά δεν έχει βάση να σταθεί. Χρειάζεται πρώτα να δημιουργήσουμε τα σωστά συστήματα, να χτιστεί η σωστή βάση, να επαναπρογραμματιστεί ο ασυνείδητος εγκέφαλος, να αναβαθμιστούν τα παλιά προγράμματα του εγκεφάλου, ώστε να αποκτήσεις αυτό που ονειρεύεσαι, αυτό που λαχταράς, αυτό που επιθυμείς. Ας κάνουμε ένα παράδειγμα. Ο συνειδητός σου εγκέφαλος μπορεί να λέει «Θέλω επιτυχία», «Θέλω να κάνω καριέρα», «Θέλω να είμαι πετυχημένος στη δουλειά μου», «Θέλω να είμαι πετυχημένη στη δουλειά μου». Αλλά αν κάτι στο υπόλοιπο 97% του εγκεφάλου σου, το ασυνείδητο κομμάτι ουσιαστικά, λέει άλλα πράγματα, πράγματα κόντρα στην επιτυχία, τότε αυτό και θα πάρεις. Τα άλλα πράγματα, τη μη επιτυχία. Ποια θα μπορούσαν να είναι αυτά τα πράγματα που υπάρχουν μέσα στον ασυνειδητό σου εγκέφαλο και σε εμποδίζουν από το να πετύχεις αυτό που θέλεις? Φόβοι, π.χ. ότι αν έρθει η επιτυχία, κάτι κακό θα συμβεί ή κάτι θα χάσεις. Κανόνες τύπου ότι η επιτυχία είναι κάτι κακό, είναι απειλή. Ο ασυνείδητος εγκέφαλος κάθε στιγμή μα κάθε στιγμή θέλει να είσαι ασφαλής, θέλει να μας κρατήσει σε κατάσταση ασφάλειας. Και ό,τι βιώνει ως απειλή θα του πηγαίνει κόντρα. Αν για παράδειγμα στον ασυνείδητό σου εγκέφαλο η επιτυχία ισούται με μοναξιά, αν αυτός ο κανόνας υπάρχει εκεί μέσα, αν η επιτυχία ισούται με δουλεία, με όχι ελεύθερο χρόνο δηλαδή για να απολαύσεις τους καρπούς της επιτυχίας σου, τότε ο ασυνείδητος εγκέφαλος θα αντιτίθεται στεναρά στο να έρθει η επιτυχία στη ζωή σου. Γιατί τη βιώνει ως κάτι κακό. Τη βιώνει ως μοναξιά ή ως δουλεία. Και ακόμα και αν έρθει η επιτυχία στη ζωή σου, θα είναι για λίγο χρονικό διάστημα και έπειτα όλα θα καταρρεύσουν. Γιατί δεν υπάρχει η βάση στον ασυνείδητο σου εγκέφαλο πάνω στην οποία θα σταθεί αυτή η επιτυχία, τα επιτεύγματα, τα κατορθώματά σου. Και όσο και αν το παλεύεις, όσο και αν αγωνίζεσαι, αν ο ασυνείδητος σου εγκέφαλος έχει τον κανόνα ότι η επιτυχία ισούται με δυστυχία ή με ανελευθερία και εσύ εκτιμάς και θεωρείς πολύ σημαντική την ευτυχία ή την ελευθερία, τότε προκειμένου να δυστυχήσεις με το να αποκτήσεις την επιτυχία, δεν την αποκτάς. Αν η επιτυχία ισούται με δυστυχία, τότε προτιμάς να μην αποκτήσεις την επιτυχία και να είσαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη. Ο ασυνείδητος σου εγκέφαλος όμως, παρότι είναι πανίσχυρος, δεν πάβει να είναι ένας υπολογιστής, ο οποίος τρέχει με τα προγράμματα που θα του βάλεις εσύ. Δική σου δουλειά είναι να του βάλεις τα σωστά προγράμματα που εξυπηρετούν εσένα, ώστε να τρέχει με αυτά τα προγράμματα και να αποκτήσεις ό,τι επιθυμείς. Ουσιαστικά δηλαδή, αυτό που λέω είναι ότι χρειαζόμαστε επαναπρογραμματισμό του εγκεφάλου μας και αναβάθμιση των προγραμμάτων του συνεχώς. Ανάλογα με τις αλλαγές στη ζωή μας, ανάλογα με τις αλλαγές που επιθυμούμε να επιφέρουμε στη ζωή μας, ανάλογα με τις αλλαγές που αυτές οι αλλαγές θα φέρουν. Είναι και αυτό μια διαρκής δουλειά, που όμως είναι αποτελεσματική και σαφώς πιο ευχάριστη από τη σκληρή δουλειά ή από τον αγώνα
που μπορεί να μην έχει τελικά και το αποτέλεσμα που θέλουμε. Το αποτέλεσμα της αναβάθμισης θα είναι να λειτουργούν τα νέα προγράμματα στον αυτόματο πιλότο και να μην χρειάζεται να δουλεύουμε σκληρά για να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Γιατί τώρα θα έχουμε ένα νέο σύμμαχο. Θα έχουμε τον ασυνείδητό μας εγκέφαλο. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη ή η μαγεία, αν θέλετε, της ύπνωσης. Το ότι χρησιμοποιώντας ως εργαλείο για πρόσβαση στον ασυνείδητό μας εγκέφαλο, στον ασυνείδητό μας κομμάτι, αποκτούμε τελικά αυτό το νέο σύμμαχο. Η ύπνωση είναι ένα εργαλείο. Εργαλείο για πρόσβαση στον ασυνείδητό μας εγκέφαλο, τον οποίο ουσιαστικά βάζουμε να δουλεύει για εμάς. Φανταστείτε ότι ο συνειδητός εγκέφαλος είναι ο διευθυντής, ο εργοδότης, και ο ασυνείδητος εγκέφαλος ο υπάλληλος, ο εργαζόμενος. Με τη σωστή καθοδήγηση, ο υπάλληλός μας, ο εργαζόμενός μας, θα μας φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Με λάθος καθοδήγηση, θα φέρει το λάθος αποτέλεσμα. Ο ασυνείδητος εγκέφαλος δουλεύει με βάση τα προγράμματα που έχει. Δεν φταίει αυτός αν τα προγράμματα που έχει δεν φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Δεν φταίει ο υπάλληλός μας αν του έχουμε εμείς δώσει λάθος οδηγίες. Δεν φταίει ο υπολογιστής μας αν εμείς δεν του έχουμε βάλει τα σωστά προγράμματα. Ελπίζω αυτή η συνάντησή μας σήμερα να ξεκαθάρισε κάποια πράγματα σχετικά με το πώς δουλεύει το συνειδητό μας κομμάτι, το ασυνείδητό μας κομμάτι, με το πώς δουλεύει η ύπνωση και τι κάνει. Για προηχογραφημένες συνεδρίες ύπνωσης μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου, το site μου, το fisaeleni.gr. Για live συνεδρίες ύπνωσης, είτε στο γραφείο μου, είτε online μέσω Skype, με βίντεο κλήση, μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μου, fisaeleni.gr, όπου θα βρείτε φόρμα επικοινωνίας για να επικοινωνήσετε μαζί μου, είτε με mail, είτε στο τηλέφωνό μου κινητό ή σταθερό. Καλή συνέχεια στη μέρα σας!